Λαλούν ότι ο μοναδικός τρόπος για να εκτιμήσεις κάτι είναι όταν το χάσεις. Μια δουλειά, ένα φίλο, μια αγάπη. Η αούλα δίνεται μας ευκαιρία να τα αποκτήσουμε ξανά. Η αούλα. Εκτός που τη ζωή, ρε παιδιά. Γιατί η γελιότητα της ύπαρξής μας, ενώ ότι την εκτιμούμε μόνο όταν φτάσουμε στο σημείο να τη χάσουμε. Και μόνο τότε γεννιέται το μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί. Γιατί έπρεπε να γίνει έτσι. Γιατί σε μένα. Υπήρχε άραγε τρόπος διαφυγής. Μήπως ήταν απλά ένα κακό timing. Αν δεν καθυστερούσε να έρθει το ασανσέρ. Αν δεν με ενοχλούσε το παπούτσι μου που εξειδίθηκε. Αν δεν καθυστερούσα μέχρι να δω λίγο το κινητό μου. Αν έφυγαινε από το ξενοδοχείο δυο λεπτά πιο νωρίς. Μόνο δυο λεπτά. Υπήρχε άραγε περίπτωση να το γλιτώσω. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Και κανένας δεν θα το μάθει ποτέ. Κι όμως, όταν έρχεται το τέλος, κάποιος μας στέλνει σημάδια. Έναν παράξενο σφίξιμο μέσα στο στομάχι, έναν περίεργο συναίσθημα. Άραγε, είναι η ίδια η ζωή που μας προειδοποιεί. Ή μήπως το ανεξήγητο ανθρώπινο αίσθηκτο που μας προετοιμάζει ότι κάτι κακό είναι να συμβεί. Γιατί σταμάτησες? Ή κάποιον επέκτα. Ή κάποιος επέκτηκε. Για μας κόφτη. Κόφτη με εμένα. Γεια μου. Είμαι αστυνομικός. Α, ναι. Τελικά η ζωή είναι ταξίδι, είναι σκοπός, είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουμε βήμα-βήμα. Για να την κατανοήσουμε, δεν πρέπει να βλέπουμε μπροστά, πρέπει να βλέπουμε πίσω. Τι επεράσαμε, ποιους εγνωρίσαμε, ποιους αγαπήσαμε, ποιοι μας αγαπήσαν. Και στο τελευταίο μας βήμα, δούμε ανθρώπους να μας νοιάζονται ακόμα, σημαίνει ότι επέξαμε το έργο της ζωής μας τίμια ως το τέλος. Κυρία μου, μίλα μου, ρε! Τότε πίσω! Μίλα μου, ρε! Αστυνομία! Ω, Παναγία μου! Φόνος! Με πανικοβάλλεστε! Ποδά και δά, αναλαμβάνει η κούλα! Κυριακό! Ρε! Ασόηλε, εσύ και οδηγό. Ε, βέβαια. Άλλοι γεννιούνται από τον κόλλον της βασίλισσας και άλλοι φκένουν από το έξος της μοτόρας. Μεν το θωρείς. Μεν το δέχεις σημασία. Άμα δεν το δίνεις σημασία να φύγει. Κορέ, κανένας Παρασκευαΐδης, κανένας σακόλας, αλλά βέβαια τούτοι είναι και τρώσεις σάντουιτς. Έλα, 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 τη δουλειά μας, εμείς τη δουλειά μας. Ποιος είναι η κορή να σκάσω, τούτοι τρώσει μόνο σούσι και χαβιάρι. Εν καταδέχονται τη φραντζόλα με το μπέικο. Γι' αυτό σου λαλούμε, δεν το θωρείς. Άμα δεν το θωρούμε, είναι να φύγει. Τώρα κατάλαβα. Ε, βέβαια. Εν κανένας πολιτικός. Τώρα τι με κάνει για νότι. Πού παίρνει τηλέφωνο? Στην αστυνομία. Να τον καταγγείλω για παράνομο πάρκινγκ. Έρχονται και παρκάρουν τις λιμουζίνες τους μες στα πάρκινγκ μας. Οι δικοί μας οι πελάτες που θα παρκάρουν. Εδώ με που έρχεται. Εδώ τα καλά σάντουιτς της Πόπης. Κοπιάστε, κοπιάστε.
Δεν κατάλαβα γιατί ήρθε. Γιατί δεν το τη τσιρκώσου και ήρθε να αγοράσει η κόρη. Πώς και με κάνει κι άλλο. Όχι με κάνει. Όχι, παπί μου, άφησε μου τον. Άφησε μου τον εμένα, θα τον αναλάβω εγώ. Παπί! Παπί! Ανοίγες τις πελάρες της Μητσάς και ήρθες να βγάλεις τα μάτια σου. Να αφήσεις που δεν έπρεπε σου τα βγάλω εγώ. Η Μητσά είναι για τα δόντια σου. Πόπι μου, άφησε τον κύριο ανησυχώ. Είναι εντάξει. Γιατί χωρί, ένα το φοηθώ. Επειδή φορεί γραβάτα νομίζει ότι είναι πιο δυναμένος που λέω μου. Άκου, όσοι είμαι πάνω που τη γη είμαι και κάτω που τη γη. Γι' αυτό πιάστο σε ραβαλάκι σου και γυάλα που δαμε. Πόπι μου, πήγαινε πίσω από το σαντίτσι δικό και να εξηγηθώ εγώ με τον κύριο Λαλό. Όχι κόρη, δεν πάω. Του του ένα άλλη σκοπή του. Δεν πουλούμε κύριο εκείνο που ξέρεις. Να γυρευτείς αλλού. Α, άτε, με δω κοπάνω σου, με πελίγιο κάνω το. Πόπι μου, άτε, πήγαινε να εξηγηθώ εγώ Λαλό σου. Γνωρίζω τον κύριο που καιρό. Σίγουρα. Ναι, Λαλό σου. Οκ. Για σου πει τίποτε βάρ μου μια σφυρκά και έρχομαι. Να ντρέπεις. Άντε, 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 φύε, φύε. Είναι εντάξει. Μόνο την πελή μου κάνεις παρέα. Να με σε κοφτή. Γιατί ήρθες δαμε. Για να δω τα χαΐρκα σου. Μην τα λόγω σε κάνεις έτσι. Είναι ώρα τώρα να ανοίξουμε κουβέντα. Άντε, έμα μες το φτιδό σου και φύε. Να φύω. Αφήτσε εσύ μαζί μου. Εν ήρθε η ώρα μου ακόμα να σε χωλάσω. Κορικά μην με ρεζίλιν καταλαβαίνεις. Εν πάμε στα τσιόν να φύγουμε λαλό σου τώρα. Κάμνο χάζια βαθρό την τοϊφάκι. Ρε παπάκι, είσαι όπως το Μίκι Μάους. Άκουσες τι σου είπα. Εν πάμε στα τσιόν να φύγουμε. Με μη αναγκάσεις να σε βάλω μου ζόρι. Άντε. Έβαλε τη μέσα στο αυτοκίνητο. Κόρη. Ακούω. Κι εγώ θωρώ. Να μπωνούν τα καρακιωτζιλίκια που γαμές, α. Θέλεις να μου γαμείς ζημιά, κορή, α. Να γελάω όλος ο κόσμος πίσω από την πλάτη μου. Κορή, γιατί έπηκε εσύ μέσα. Τι θέλει το τόσο καιρό τράγουμε στο λόγο σου. Κορή. Είμαι τράγουλα. Είπασε το, υπόμενη χιούμορ. Ε, διαπίστωσες το ζεσί τώρα. Το φορέμα και οι σκιό μας. Τι σχέση είναι και τούτο. Τα μαλλιά μας παρόμοια, σκούρα, μακριά, ίδιος σωματότυπος. Πού το πάεις δράγαλα, διαπέ μου. Εν εμένα που ήθελε να τσιλήσω ψηλός. Γι' αυτόν ήταν κάτω από το δικό μου το σπίτι. Επερίμενε με εμένα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Η Ευδοκία επί εθήμα, ρε Σάβα. Σου τον λόγο μου. Εάν έφτασες στα άκρα, θα φτάσω κι εγώ. Κανένας δεν μείνει και ατιμόρυτος. Θα το θυμάσαι τούτο. Είναι τίποτε. Είναι εντάξει. Είναι να μου περάσει. Ελπίζω να μην εξιάζω κάτι. Εντάξει, ρε φίλε, για να εξιάζεις κάτι. Ξαναρκέζε ρε φίλε, τι να ζήσεις με αυτήν πέτρα πίσω σου. Εσύ ήταν την πηλέ, τελευταία φορά που με θωρίζαμε σαν. Δηλαδή θα έρκεσαι να θωρίσεις κανένα. Εν ήξερα να πατώ, θα με σαν κάνει. Και τόσες μέρες που έλειψες, σου έλειψε κανένας. Όχι. Ούτε εγώ το φιλούσου ρε. Θες να θρώσεις έξω ρε.
Μου φίλε, αλλά μες στο γραφείο περάσαμε όλοι μας τη ζωή, έκαναμε τα ούλα δα μέσα, ρε φίλε. Ρε, η ζωή εμπόξω που δα μέσα. Ναι, αλλά το άξιο είναι δα μέσα, ρε φίλε. Δα μέσα είναι ούλα στημένα. Το άξιο είναι μόλις ευκείς της πόρτας. Θέλα της για να πάρει ο πιο περσά, ρε. Ραβλή, ας πω κάτι, αλλά να σου φύγω βέντα. Ωραία, δεν φούρτω τίποτε, βέμ. Νυχτές με η Γαλάτα να θεωρούσαμε το φακέλο της Ευδοκίας. Ρώθηκα σε ρίπα πάει. Ρε, η Γαλάτα πιστεύει ότι ο ψηλός ο καλαμαράς εντζίνει που θέλει να τσιλήσει και όχι την άλλη τη φίλη της. Ωραία, αποκλείται, ακούτε μου πολλά παρατραβηγμένο τον το πράγμα. Έτσι, μένα έτσι με ακούτε, αλλά η Γαλάτα έτσι πιστεύει. Εγκαλά και από τη στιγμή που ο ψηλός επέθανε, δεν τα αποδείξεις εσύ. Είπε να φανεί αλήθεια μόνο όταν να μιλήσει ο Γεωργίου. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι που είναι. Πώς μπορεί να κάνει το σύλλο να αλλάξει που μόνο του και να τα πει του τα ούλα. Γράβονται. Συγγνώμη. Είμαι πολλά καλά τις τελευταίες μέρες. Έπρεπε να πιάσω άδεια να μείνω σπίτι, αλλά... και να μείνω σπίτι να κάνω τι. Να καταπλακωθώ τέλεια. Τι έχεις? Προσωπικά θέματα, να με σε φορτώνω για σένα. Έμεινε σπίτι ο άντρας σου και κλαίεται. Άλλαξε. Εν είναι όπως ήταν παλιά. Εν του κάτσε το καθίσει φαίνεται. Να σε πρόσεχε. Μια ζωή ξέρω κεφάλος όπως το μουλάρι. Έχεις δίκιο. Εν τερκάζουμε. Εν πολλά μωρό για μένα. Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου. Έπρεπε να προσπαθήσω, Αντώνη. Όχι για μένα. Για το μωρό μου. Εν μπορώ όμως. Καταπιέζει με πάρα πολλά. Να σε πρόσεχες. Θέλω έναν άντρα πιο δυναμικό. Πιο ωραίο να πω. Με αυτοπεποίθηση. Κάτι σαν... Ωρες φορές σκέφτομαι... Αν δεν διακόπτουμε εμείς οι δυο. Πού θα φτάναμε, Αντώνη. Κόρη, είναι τόσο σημαντικά τα σάντουις για σένα που έπρεπε να ξεβρακωθείς δημοσίως, α? Τούτο ονομάζεται τέχνη. Αλλά βέβαια, πού να το συλλάβει εσένα το δικό σου το μυαλό. Δεν είναι τέχνη που ονομάζεται, ρε τζιλίκια, ορίστε. Ορίστε, σάντουις της πόπης, λαλιφάτε μας με τα μάτια σας. Δεν τέλειο, είναι θεϊκό. Μόνο μου το σκέφτηκα. Είναι που με ρωτάς καλά, φαίν καταλάβεις. Για να δω τι έχεις μες στο νου σου. Τίποτε δεν έχω. Αέρα κουπανιστών, ευχαριστήθηκες τώρα. Άντε, έφυγες γιατί έχω σε δουλειές. Κορία, για να με εκδικηθείς που το καμνείς, α? Μα γιατί νομίζεις ότι όλα περιστρέφονται γύρω από σένα? Ποιος νομίζεις ότι είσαι τέλος πάντων, ο Θεός? Ο παπάς σου, κορία, ο παπάς σου. Και δεν με σέβεσαι καθόλου. Άκου να σου πω λοιπόν, παπάκι. Μάθε πρώτα τι σημαίνει λέξη σεβασμός και μετά έλα να μου κάνεις μαθήματα για μένα. Είδες, συμφωνείς ο σοφέρης. Δεν μου γίνεται Μιχαλάκι, όλα καλά. Απορώ πάντως γιατί δεν βρίσκεις άλλη δουλειά. Εμείς ζητούμε delivery, γιατί τώρα επόλυνε η δουλειά, επόλυνε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, η τελευταία φορά που με κάνεις ρεζίλη. Θα έχω εγώ τον κάθε Κεντικελένη να γελά πίσω από την πλάτη μου η κόρη του Αθανασίου και η κόρη του Αθανασίου. Χαλάς μου το image μου, καταλαβαίνεις. Κάνει ρε παπάκι, κάνει και συγκίνησες με. Κόρη, δώσ' μου μια εξήγηση γιατί το έκαμες. Εξήγα μου να καταλάβω γιατί. Θα σου εξηγήσω. Για εκείνη τη γυναίκα τζαμε. Θωρίστε. Για εκείνη. Γι' αυτόν το έκαμα. Για να πιάσει λίγα χρήματα να ξεχρεώσει εκείνη που τη άφηκε ο άντρας της. Αν για σένα τούτο δεν σημαίνει τίποτε, για μένα είναι η ουσία. Και πιο σημαντική κόρη, τούτη η ξένη. Πού τον παπά σου. Δεν είναι ξένη, Πόπη. Είναι πιο δική μου, ακόμη και από σένα. Γι' αυτόν έσαι σηκώνει ο τόπο. Σήκου φύγε. Κόρη! Τι κάνεις στο σύνορα και μέσα, κόρη μαζί του! Πέτουν να σε ξεβολήσει, αλλιώς θα κάνω το αυτοκίνητο του αμελάτσα, κόρη! Θωρείς, παπά, τούτο δάμε που κάνει, εν αγάπη. Τούτο μου κάνεις εσύ, εν αγάπη για τον εαυτό σου. Ξεκίνα. Συγγνώμη που σας ζαλίζω. Απλά λέω τις σκέψεις μου δυνατά. Πώς χτες εθώρεσαι με πως τον τάβρο που θωρεί το κοτσίνο μπανί. Και τώρα η γλυκά είναι η μαθιά σου. Τι σημαίνει ρε Γαλάτια? Καμιά φορά ντρώμε μπάτσους. Τόσο δυνατούς μπάτσους που μας κάνουν να ξυπνούμε. Και τώρα εσύ να πούμε να ξύπνησες.
Εκατάλαβα πως η ζωή είναι μίτσα. Για να τη σπαταλούμε σε εκείνους που δεν το αξίζουν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πάω να συνεχίσω. Α, και ανισχύει η πρότασή σου για φαΐν, για ποτό. Ενημερώνεις με. Και αν ενδιαφέρεσαι ακόμα, εννοείται. Ναι. Πότε. Έστειλε με κανένα δικό μάτσα με. Κύριε Λέησο, τι την αφήνετε για να εκατονείτε σε τις υποθέσεις η ώρα. Δώσ' μου τα στοιχεία για να περάσω εγώ μετά. Τι έγινε. Απόπειρα δολοφονίας, παλιά Λευκοσία. Έστειλε με κανένα δικό μας. Βέβαια. Την κούλα. Σοβαρό μιλάς. Να περιμένω τηλεφώνημά σου. Κόρη, μιλώ σου, είναι που θέλε. Δεν με ζαλίζεις τώρα, δεν μπορώ. Ποιος είναι. Πελάτης. Τι πελάτης. Πελάτης, παπάρα μου. Πελάτης. Όπως τους υπόλοιπους που έρχονται εδώ με. Πελάτης. Πριν το τι τσίρκο σιόου ή μετά, γιατί αν είναι μετά μας κόφτει. Κόρη, πού γιορτάζεις να πάρεις. Είμαι καλά, φεύγω. Κάτσε, θέλω να κόψουμε δυο κουβέντες οι δυο μας. Κι αν νόμι σήμερα να διακόψετε από το μισό μου. Που λαλεί ο λόγος, ε, ναι. Κόρη, πού είναι αρισμένη. Κόρη! Κόρη! Πού πάει η κόρη! Έλα, έλα, ησυχία, παρακαλωμένο, χλαγωγείτε μέσα στα νοσοκομεία. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Μη μιλάτε δυνατά. Υπάρχουν άρρωστοι και τραυματισμένοι εδώ μέσα. Να ξέρετε ότι η αστυνομία Κύπρου βρίσκεται παρά το πλευρό σας. Πώς ήταν μια ζωή ο κούρος δίπλα από τον Κλειρίδη. Έτσι ακριβώς. Παρακαλώ, δώστε σημασία στην αστυνομία Κύπρου. Εκπροσωπώ το ΤΑΕ αυτοπροσώπως. Εσείς, γιατί είσαστε εδώ με, για τον παίξουμενο. Έπεσε ο άντρας μου που εσκάλες. Έπεσε ή εσείς τον εσύρετε. Α. Με χώνεστε που το τα κυρία μου. Θωρώ το στα μάτια σας. Εκόψετε το με τον κουμπάρο και εσύρετε τον να πάει. Θα έρθω σε λίγο να σας πιάσω κατάθεση. Προχωρήστε, προχωρήστε. Αστυνομία, παρακαλώ. Είσαστε ο κουμπάρος. Ορίστε. Με να χώνεστε, κυρία μου. Στο ΤΑΕ δεν κάνουμε διακρίσεις. Χώνουμε στα σουλούς μέσα. Θα έρθω σε λίγο να σας πιάσω κατάθεση. Εσείς. Γιατί στέκεστε εδώ με μόνο σας και σπαρταράτε όπως το ψάρι. Γεννάει ανεγά μου μέσα. Δικό σου, σε σιγουρός, βούρα. Βούρα να δεις που μοιάζει. Στο ΤΑΕ κάνουμε και τεστ DNA αν ενδιαφέρεστε. Μα πού είναι τους άλλους, καλέ μου. Συγγνώμη, είδε κανένας τους μάρτυρες του φόνου. Συγγνώμη, μάρτυρες. Θα σκάσω, έχει περάσει τόση ώρα και δεν μας έχει ενημερώσει κανείς για τίποτα. Έτσι είναι τα νοσοκομεία. Θέλουν υπομονή και βλάγκα. Τι είναι το βλάγκα. Υπομονή. Μάλιστα. Είπα μας να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Ας μας μιλήσει κάποιος. Με φωνάζεις. Μπορεί να μην τελειώσει το χειρουργείο. Μπορεί ακόμα να τον έχω στην εντατική. Ας μας το πει κάποιος. Ας μας το πούνε. Λίγη ενημέρωση δεν βλάπτει. Σταμάτα, λέει άλλο. Με φωνάζεις. Δεν μπορώ. Θα σπάσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Θα τρελαθώ. Πέ μου, ποιος ήθελε να τον σκοτώσει. Ποιος τον επιροβόλησε. Πέ μου. Με έχεις ρωτήσει 100 φορές. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρεις εσύ. Ποιος ξέρει. Μην αρχίζεις πάλι. Αν πάθει κάτι ο Κυριάκος και ξέρω ότι είναι εξαιτία σου. Συγγνώμη. Δεν φταίει, σύνοξε πάρω πάνω σου. Συγγνώμη. Μην απομακρύνεστε. Έχετε να μου δώσετε κατάθεση ακόμα. Όνα φιέτε, α. Είναι η πρώτη μου υπόθεση και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θέλω να βγάλω το ΤΑΕ και τον ταταμό προπρόσωπου. Πείτε μου να δούμε. Ήσασταν στον τόπο του εγκλήματος. Τι είσαστε, Κροκόδηλοι. Τι είμαστε, κορί μου. Ενώ φίλοι του θύματος, συγγενείς του, ένα χρειαστό τα ονόματά σας. Α, είσαι να ξέρω, σε. Όχι, με ξέρεις. Στο ΤΑΕ με την κοπέλα με το καροτσάκι. Μπορεί να είναι κάποιο που μου μοιάζει, έχω κοινή φάτσα. Ως γεγονός, σε φάτσα τούτη. Anyway, τα ονόματά σας. Γράψατε το δικό μου, Κατερίνα Κράμπα. Είμαι φίλη του θύματος. Εσύ, αν ακούει. Εσύ. Το όνομά σου. Βλεντίνος, Βαλεντίνος Καλογεράς. Καμία σχέση με το θύμα, έτυχε να είμαι εκεί. Οκ. Εσύ μία σάτα. Με φύγετε μέχρι να έρθουν και ανακριτές. Ένα σας χρειαστούν και γίνει.
Γιατί είπες ψεύτικο όνομα? Δεν μπορώ να δώσω το πραγματικό μου όνομα. Γιατί, κολλήσε. Πρέπει να φύγω. Πού να πάεις? Πού να πάεις? Έχω πεθάνει. Δεν υπάρχω στα χαρτιά τους. Τώρα είναι να φύγεις. Πρέπει να έχεις κάπου καιρό. Αλλά τι είσαι. Καλά ρε φίλε. Τι είναι να κάνεις τόσες μέρες μόνος σου. Πέ μου τι είναι να κάνεις. Να βρω μια δουλειά του Χαϊκού. Να βρεις όλοι ρε ζάλι. Να έρθεις στο Δίλης Ποτζή να πιούμε κανέναν καφέ. Ναι ρε ζάλι. Μα ακόμα να φύγεις. Εύκω τώρα. Και εγώ έρχομαι. Πού να κατσώ. Να μου πεις ότι έβαινε. Ένα εσένα που έστειλα μαζί μου. Ναι, ζευκάρωσα μας. Δικό μου το γραφείο. Όχο, μάνα μου. Δικό μου γραφείο. Τώρα το καθάρισα. Καλά έκαμες. Να και ζικά εύκομαι να καθάρισα. Και καρέκλα τρίζει, να ηλαφιάζεις κάθε Δευτέρα. Και το σιρτάρι δαμέ, μάνα να το ανοίξεις με το τραβάζει να τα ούτε από το μαγετή φκένει. Το γραφείο και από κάτω, εσπαντένε. Λοιπόν, ακούς του βέλης. Μα το φουλά λέει του τόσο, ρε. Παράφερα, να πιούμε. Ζωμί! Κάκα σου! Έσα μια φράμε, ρε! Ζωμί! Ζωμί! Να μου λείψει, ρε, φίλου. Τι μου βρωμάδαμε. Και εμένα είχε ώρα που μου διά, αλλά αντράπηκα να σου το πω. Κόρη, έγινε τη Γεωργία που λαλώ. Κάτι κάμνει πίσω από τη ράση μου. Ούτε η πρώτη είναι, ούτε η τελευταία. Κρατά λεφτά. Αδικαιολόγητα λεφτά. Επλήρωσε την εγγύηση να βγω από τη φυλακή. Εγόρασε τα τούτα ούλα δαμέ για να ξανανοίξει τη δουλειά. Ήβρεν τα λεφτά μες στο καζανάκι, κόρη. Και δεν ζήτησε τίποτε. Αν ήταν άλλη, ήταν να ζητήσει και μερίδια. Ως γεγονός, δεν σκέφτηκα τούτο. Εγόρασε και το καραβάνι. Μα ποιον καραβάνι? Τούτον, κόρη. Εγόρασε το δικόν της. Δηλαδή τώρα είσαι υπάλληλος της και γίνεται μαστόρισσα. Να σιωπήσεις. Έσκασα. Και πριν λίγο, ήταν ένας παραωμένος και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο του και μιλούσαν κρυφά. Εάν πως ήταν ο Λιλίκας. Να σχέση είναι η κόρη ο Λιλίκας. Δεν μπορεί να σωρώφει ψήφους που τα τώρα. Όχι. Κι ό,τι και αν της είπεν, έφυγε να αναστατωμένη από το αυτοκίνητο. Εσύ πού έπιεν τώρα. Ξέρω, έπιαν τη τσάντα της και έφυγε. Γι' αυτό σου τηλεφώνησα να έρθεις. Α, είναι για να μου κεράσεις καφέ που μου είπες να έρθω. Όχι, κόρη, για να σου πω τους προβληματισμούς μου. Έχει και υπόπη προβληματισμούς τώρα. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hello. Because a vision softly creeping. Πρώτη φορά έρχεσαι με σερκόουτσε. Συνήθως φέρνεις τριαντάφυλλα. Ναι, σήμερα δεν το είχα προγραμματισμένο. Ήρθες να ειδήσεις παλιά. Ναι. Καλά έκαμες. Είναι οι μόνοι που μπορούν να μας ακούσουν, ακόμα και την ώρα που δεν μιλούμε. Εσύ στον περιποιημένο τον τάφο. Ναι. Πληρώνομαι για να τους έχω καλά. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου, κάνεις εσύ. Όλοι μπορούμε. Φτάνει να με φούμαστε τους πεθαμένους. Είμαι πιο αγαπητή από τους ζωντανούς. Μπορώ να μείνω λίγο μόνη μου, σε παρακαλώ. Με να μπούσεις. Τα μάθηκες σε μάρα ζωμένα. Τίποτε. Εντάξει, βασικά η μέρα μου ξεκίνησε καλά. Αλλά στην πορεία κάποιος μου την εστράβωσε. Ίσως την πάλι. Στο χέρι σου είναι. Δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη σήμερα. Εσύ φοβήσαι. Είσαι πολλά πιο δυνατή από ό,τι δείχνεις. Κίσες. Εμέναν τούτη μυστικοπάθεια είναι και αρέσκει μου. Τώρα το αθυμηθήκες. Έχει τόσα χρόνια που δουλεύκετε μαζί. Να με κρίνεις τώρα. Τέντενε κατάλαβες να τελειώνουν. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού εξανίεται να μου πει για τα προσωπικά της. Και όσες φορές της είπα να πάω έσω της να πιω καφέ, ήβρε μου σίλιες και δικαιολογίες. Εσύ θέλει μες τα πόθια της. Παορίζεις της δαμέ. Να της παορίζεις και έσω της. Κάτι άλλο γεννήσκεται.
άκου τη Πόπη άμα μιλά. Εγώ ακούω μόνο το Ευαγγέλιο. Τότε έχει κι άλλη δουλειά. Α, μπράβο, τη σε δουλευταρού. Ναι, το θέμα όμω είναι τη δουλειά. Ξέρει τι μου είπε για τον το παραλίμπου τα μέσα στο αυτοκίνητο μαζί του. Ότι είναι παλιό τη πελάτη. Εν καλά. Κορί, παλιό τη πελάτη. Τι μπορεί να πουλά και έχει έτσι παραλίε πελάτε. Σκέφτου. Λασφάλειε. Ξανασκέφτου. Ακριβώ. Ω Παναγία μου. Παραμύθι. Ποιον παραμύθι, αγάπη μου? Με την κορούα που ήταν να σπρέπω στο χιόνι. Θέλεις τη χιονάτη? Ναι, παίρνω το. Γιατί σου αρέσει τούτο το παραμύθι? Γιατί αγαπούσε την πολλά ο παπάς της. Θέλω κι εγώ να μ' αγαπά ο παπάς και να έχω πολλούς φίλους, όχι μόνο 7. Εσένα να αγαπάσαι ούλος ο κόσμος. Κι όταν θα μεγαλώσεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις τους καλύτερους φίλους. Και σένα. Και εμένα. Δεν θα με χάσεις ποτέ. Και μαζί θα βοηθούμε τα άλλα παιδάκια που είναι πιο φτωχά από σένα. Εμπολά. Φαντάζεσαι πόσα. Πάντα να βοηθάς τους άλλους που έχουν ανάγκη, Γεωργία μου. Να τους κάνεις να γελούν. Μα ένα λαλούν ότι είμαι παλάβη. Ας λαλούν ό,τι θέλει. Αν δεν μπορούν να σε καταλάβουν, δικό τους πρόβλημα. Εσύ, να μην ακούεις ποτέ κανένα. Και πότε υπολογίζεις να γεννήσουμε? Το κοπελούνι μας είναι αυκή πολλά όμορφο, εσένα εσένα. Ποιος είναι τούτος, κόρη? Πάω να φέρω τα τσεραστικά. Εγώ θέλετε σουσούκο ή λουκουμπαφίτικο? Εσύ. Αφού εσύ περνούν τούτα, γιατί κατέβηκες κουνιστή και λυγιστή? Χαλό μου, ήμουν αυτό της μάρτυρας. Ήσουν για με την ώρα του πυροβολισμού? Όχι, άκουσα τον μπαμ και βούρισα. Ήμουν η πρώτη που έφτασαν για με. Άρα η υπόθεση δική μου. Θέλω να γραφτεί στα πρακτικά. Φέρμου τα στοιχεία και για να πούδαμε. Ήθελες πολλά. Για να πιάσεις εσύ τη δόξα, όχι αγάπη μου, αλλού τούτα, όχι στην κούλα. Ξέρουν ποιο ήταν να καθαρίσουν? Έχουμε όνομα? Έχουμε, καλό, έχουμε. Μέντε που νομίζετε ότι δεν ξέρω να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Μάλιστα έχω και φίλους του δάμε, που ήταν για με την ώρα που γίνηκε. Πού τους θέλω να μιλήσω? Εδώ με. Πού? Μισό λεπτό να τους έβρω. Με θωρείτε έτσι, μια είμαι. Πόσος να προλάβω? Για τον κύριο Αλεξάνδρου? Ναι, 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 εγώ είμαι. Πείτε μου εμένα. Μόλις έβγαινε από το χειρουργείο, πήγε στην εντατική. Ούλα καλά? Η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Οι πρώτες 48 ώρες είναι καθοριστικές. Οι καθοριστικές θα γίνει καλά ή οι καθοριστικές θα πεθάνει? Ας περιμένουμε πρώτα να ξυπνήσει. Έχασε πάρα πολύ νέμα. Τι ομάδα είναι, να το δω κι εγώ? Αν υπάρχουν συγγενείς, να τους ειδοποιήσετε. Το συντομότερο. Όχι, 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 όχι. Είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω. Είτε το πιστεύεις, είτε όχι, τούτη είναι η εξήγηση. Έτσι λαλείς εσύ. Εν τι σημαίνει είναι η αλήθεια? Κόρη, εν 30 χρόνων και δεν επαντρεύτηκε. Γιατί δεν επαντρεύτηκε? Επειδή είναι να κάνει κακό στην καριέρα της. Μα ποια καριέρα, κόρη? Του τραουδκίου, οξά του τυριτά. Ω, είναι δυνατόν. Παραστράτησε, κόρη. Παραστράτησε, είναι άλλο και το καταλαβα, είναι άλλο και φύγε μου έτσι πράγμα. Είναι πολλά που σου φεύγουν τελευταία. Κόρη, πρέπει να τη φέρουμε στον ισοδρόμο. Δεν γίνεται η Γεωργία, η Γεωργία μου, να κάνει έτσι πράγμα. Λαλείς να το κάνουμε για σένα, για να σε γλιτώσει. Με γεμώνεις ενοχές τώρα.
μάνα μου, σαν την Ελενούα που εδούλευκε και έστελνε τα λεφτά της στους δικούς της για να μην τους λείψει τίποτε. Μα ποιαν Ελενούα, κόρη Λάνης, εν καμιά συγγένισά σου? Σαν να και θωρώ την ομπρός μου. Ξυγενέ, να σε κάνω κέλισσα. Κατάλαβε, τα μάμια λάδες. Περιμένω τη φίλη μου την Νίκη να πάμε. Sorry που άρχισα, αλλά έφαμε το καθίσι. Είσαι έτοιμη, κόρη? Μα γιατί κλαίει πάλι τούτη? Έφαεν το λούντζα και κάτσεν του στο στομάχι. Θωρείς ορώματα πάλι? Μάνα μου την κακομάζαλη την κορούα, να αγάπουν την πολλά. Μα ποιαν κόρη? Αν και δεν κατάλαβα ποτέ μου. Εν τέλω είσαι γίνει και δυο μέτρα αρκογένικος και λαλούσαν την ακόμα Ελενούα. Κόρη! Κόρη! Πρέπει να σώσουμε τη Γεωργία! Όλοι οι άλλες Ελενούες μεστούν την κοινωνία! Να μου γίνεται δάμερε, να μου τους έκαμες. Τίποτε. Πέμω να μου γίνει και ρε, ποιο μου τούτη ρε. Τίποτε, φύγαμε. Ας σας είπα, ναι με παρέτω σε μένα. Περίμενε να δώσει. Πέμω να δούμε, να μου γίνει και δάμε. Ο Χρήστος είπαμε να μην σου είπα τίποτε. Ναι, αλλά κατά βάθος είσαι πούφι, σαν και να μου πεις γι' αυτό λάλη. Καλούν το επειδή αγιώ σας στήνομαι που φωνάζουν το αγιώς του μπάτσο, τα μπατσούλ. Καλά, γιατί δεν τους καταγγείλετε στον διευθύντη? Εγώ θέλω, αλλά ο Χρήστος δεν με αφήνει. Να τους συλλάβεις, κύριε Σαββάκη μου, βάρ' τους φυλακή. Δεν μπορώ να κάνω έτσι πράγμα. Μπορείς, αφού είσαι αστυνομικός. Είναι έτσι που πάει. Εκόψε τους καλά σε μια γωνιά και κουπάνεις τους. Αν δεν τους κουπάνεις εσύ, ενώ σου κουπάνεις εγώ. Τι εννοείς αν τους βρίσκεις? Εν και βελώνε και χάθηκαν. Εν και μπορώ να φορώ παντού. Μια είμαι τα ευλογημένα. Η δουλειά σου ήταν να τους έχεις δανείο στην αυτούν οι ανακριτές. Σαν μένα αρχίσου. Φταίω εγώ για τούτο. Τουλάχιστον τα στοιχεία τους έχεις τα. Ναι, κάπου τα γράψα. Δώστε μου δυο λεπτά να τα άπω. Ναι. Εσύ τον έπαιξες? Ποιος? Να μου πες πελώνε εμένα. Θέλεις να φάεις να μην τον έχεις μες στα πόθηκες. Δεν καταλάβω για τα πράγματα μιλάς. Ρε Αντωνάκη, για τον εβούρισε σαρωνάρο στο νοσοκομείο. Πού ξέρεις εσύ που είμαι? Τα πάντα ξέρω. Έχω μάθηκια παντού. Τελειώνε που ζάμε και καρτερός. Ποιον επέξα? Ρε Αντωνάκη, αν δεν σε ξέρα καλά, είτε να σε πιστέψω. Ποιον επέξαν? Μισό λεπτό, κάπου να μην το είχα. Τέλειωνε! Α, Κυριάκος Αλεξάνδρου, που τη Λευκοσία. Ποιος σε επέξερε?